Στην κάμερα της εκπομπής Μέγκα Καλημέρα και την Ελένη Μουστάκη μίλησε το πρωί της 5ης 12ης ο Τάσος Χαλκιάς. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε και για το περιστατικό με την Ιωάννα Μαλέσκου στον αέρα της εκπομπής της Globit. Η απάντηση του Τάσου Χαλκιά για το περιστατικό με την Ιωάννα Μαλέσκου. Έχασα τους γονείς μου αρκετά μεγάλος, αλλά τους σκέφτομαι καθημερινά. Από τον πατέρα μου και μόνο έφαγα πολύ ξύλο. Όταν με έδιρε δάσκαλος, πήγε ο μπαμπάς μου και τον έπιασε από το αυτί. Ο μπαμπάς μου όταν με έδερνε, υπήρχε κάποιος λόγος, έπρεπε να με δείρει, δεν γινόταν αλλιώς. Δεν έχω την αίσθηση της κακοποίησης, εκείνη την εποχή ήταν δικαιολογημένη. Στα 41 μου, ένας φίλος έπεισε τον μπαμπά μου να έρθει να με δει στο Εθνικό Θέατρο και με μαύρο δάκρυ μου ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε έρθει έως τότε. Στο Twitter γράφουν ότι είμαι ξεπερασμένος, γέρος, ραμολιμέντο και λέω αυτά είναι θετικά, γιατί είμαι γέρος. Αυτοί θα γεράσουν ποτέ. Αναφορικά με το περιστατικό με την Ιωάννα Μαλέσκου και το γιο του που πήρε θέση, γιος μου είναι, γι' αυτό πήρε θέση στο συμβάν. Τον έπριξαν και αυτόν. Ήταν απόλυτα αναμενόμενο να με στηρίξουν άνθρωποι σαν την Ελένη Γερασιμίδου, έχουμε ζήσει πολλά δύσκολα μαζί. Αυτό που έγινε ήταν μια άτυχη στιγμή. Και εγώ έχασα την ψυχραιμία μου και έχω ένα μέρος της ευθύνης, το λιγότερο ας μου επιτραπεί. Εγώ έπρεπε να φανώ πιο σοφός, σαν μεγαλύτερος, και να το σταματήσω. Ο σεβασμός ξεκινάει από τον αυτοσεβασμό. Δεν είσαι ικανός να σεβαστείς κανέναν αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Thank you.